Με την ευκαιρία που η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος διοργάνωσε την προηγούμενη Κυριακή σεμινάριο Εθνικών Κριτών στα Χανιά, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και τα σκοπευτήρια καθώς και αρκετούς συλλόγους στην Κρήτη. Το επίπεδο της σκοποβολής στην Κρήτη είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Σχεδόν κάθε πόλη έχει και το δικό της σύλλογο και το δικό της σκοπευτήριο και έχει πάρα πολλούς αθλητές και πάρα πολλούς πρωταθλητές, όπως είναι το κορίτσι μας εδώ πέρα, η οποία είναι και πρωταθλήτρια, αλλά θα είναι και αυριανή αθλήτρια που θα μας φέρει μεγάλες επιδόσεις. Είμαστε στο σύλλογο του Αγίου Νικολάου, εδώ στην Ελούντα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από το σύλλογο, ο οποίος είναι μεν νέος σύλλογος, αλλά είναι πάρα πολύ δραστήριος και πάρα πολύ δυναμικός, όπως είναι και οι άλλοι σύλλογοι της Κρήτης, και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Θα σας πω μόνο ότι η σκοποβολή είναι ένα πολύ αναπτυσσόμενο άθλημα και θα πρέπει και οι τοπικοί άρχοντες να το κοιτάξουν όχι μόνο σαν ένα άθλημα, αλλά και σαν σκοπευτικό τουρισμό. Πληροφοριακά σας αναφέρω, το 2023 στην Κόρινθο η Ελλάδα έχει τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοποβολής IPSC με πάνω από 2.000 άτομα συμμετοχή. Αν μπορούμε να καταλάβουμε τα μεγέθη, τα οποία είναι τεράστια και θα αφήσουν πολύ συνάλλαγμα στην περιοχή. Έτσι λοιπόν η Κρήτη, η οποία είναι ένας ευλογημένος τόπος με τον καιρό της, με την ηλιοφάνεια, με αυτά, πρέπει να γίνει και σκοπευτικός παράδεισος τουριστικό προϊόν. Έτσι πρέπει να το δούμε. Πέρα από το αθλητικό κομμάτι, πρέπει η τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει τις προσπάθειες των τοπικών συλλόγων, να τους βοηθήσει, γιατί είναι φορείς που θα φέρουν κόσμο στην Κρήτη, κόσμο με υψηλά εισοδήματα. 2 του μηνός λοιπόν του Ιουλίου περιμένουμε το κορίτσι μας, που έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Ιωάννινα, και είμαι σίγουρος ότι θα φέρει και το κύπελο στην Ελούντα. Αυτό είναι το μέλλον. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον και σε αυτά τα παιδιά πρέπει να επενδύσουμε και αυτά τα παιδιά πρέπει να στηρίξουμε. Εμείς σαν Σκοπευτική Ομοσπονδία είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τις επιδόσεις τόσο των συλλόγων, τόσο των αθλητών, όσο και τις που έχουν επενδύσει σε εγκαταστάσεις και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Μεγάλες διοργανώσεις δεν σταματούν. Επίσης, τον Οκτώβριο η Ρόδος, η οποία έχει πιάσει πάρα πολύ καλά το νόημα, κάνει 2 πάρα πολύ μεγάλους αγώνες σε συνδυασμό με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κάνει και έναν μεγάλο διεθνή αγώνα, ο οποίος θα έχει πάρα πολλές συμμετοχές, πάνω από 500. Μιλάμε για ανθρώπους με υψηλό εισόδημα, οι οποίοι αφήνουν πολλά χρήματα στην τοπική κοινωνία. Θα πρέπει και με την αλλαγή του νόμου τώρα που περιμένουμε, ο αθλητικός τουρισμός να πάρει το κομμάτι που θέλει. Και το 24 περιμένουμε από το κορίτσι το παγκόσμιο ράιφ στη Φιλανδία, μετάλλιο. Εντάξει, γλυκιά μου.